και η Παναγιά μαζί μας. Καλή δύναμη. Λίγο να μας συγχωρέσετε, να μας συγχωρέσετε για οποιαδήποτε παράληψη. Έγινε παρά τη θέλησή μας, δηλαδή πέρα από τις δυνάμεις μας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τόσοι εκπρόσωποι που ήταν σωματείων, φορέων από την Ελλάδα, πραγματικά ήταν αδύνατο να την πραγματοποιήσουμε και να μιλήσουμε όλοι αυτοί. Είχαμε πραγματικά, και ήταν ευχάριστο το ότι βρεθήκαμε τόσο πραγματικά σύλλογοι και φορείς που αγωνιούν για αυτή την όλη την διαμαρτυρία που πραγματοποιήσαμε και είναι συμπορεύονται σε αυτό το αγώνα, είναι ενθαρρυντικό και είναι πολύ πολύ θεάρεστο. Όπως πρακτικά, όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να δείξετε κατανόηση, έτσι, αυτό εμπιστοσύνη σε όλο αυτό που πραγματοποιούμε και όλοι αυτοί εκπροσωπηθήκανε, πιστεύω, να είναι ευχαριστημένοι. Όμως, τα δεν γινόταν ότι να βγουν τόσοι επιτητές, είχαμε καταθέσει πάνω από 100 επιτητές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει εφικτό, γιατί πραγματικά το τόσο που αργήσαμε, κουράσαμε τον κόσμο, να μας συγχωρέσετε, αλλά δεν ήταν και δυνατόν περισσότερο να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτήν όλη τη διαδικασία. Είναι πράγματα διαδικαστικά που δεν μπορούμε, όσο και να συντονίσεις, δεν μπορούμε να γίνουν περισσότερο με τον καλύτερο τρόπο. Σας ευχαριστώ. Το ψήφισμα και πάλι, σας είπα, επιδόθηκε, παραδόθηκε, παρελήφθη από τη Βουλή των Ελλήνων και θα μας απαντήσουν, θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό, έτσι. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ, όσοι αδελφοί βρίσκονται κοντά στον άγνωστο στρατιώτη, σιγά σιγά να διατηθούμε. Τελείωσε η διαμαρτυρία μας, η ομολογία έγινε αρκετά. Ο καθένας τώρα φεύγει να προχωρήσουμε ελληνικά, να μην δώσουμε δικαιώματα. Παρακαλώ ιδιαίτερα. Λίγο πιο μακριά, γιατί μου κόβει λίγο πιο μακριά. Έλα, βάλε από μέσα όμως. Βάλε από Δημήτρη μέσα. Και πιο μακριά το μικρόφωνο, γιατί χτυπάει το μεγάφωνο και δεν είναι κλειστό. Ναι, πάτω. Πάτω το μικρόφωνο. Μανάση, στη τσέπη σου, στη τσέπη σου. Πάμε πάρουμε να τους διώξουμε και πήγαμε. Ήταν εντάξει, το δώσατε. Ναι. Thank you.